Γεια σας, είμαι η Άννα και μαζί θα δούμε τα νέα του SEC News για αυτή την εβδομάδα. Το Wikileaks αποκαλύπτει την εφαρμογή Αθήνα της CIA. Το Wikileaks δημοσίευσε μια νέα παρτίδα διαρροών του Vault 7, η οποία περιγράφει ένα ακόμη spyware. Το νέο εργαλείο της CIA παρέχει δυνατότητες απομακρυσμένης σύνδεσης και φόρτωσης κακόβουλου λογισμικού στους υπολογιστές στόχους. Να σημειώσουμε ότι έχει δημιουργηθεί για να χρησιμοποιείται ενάντια σε όλες τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων της Microsoft, από τα Windows XP έως τα Windows 10. Το επωνομαζόμενο Αθήνα μπορεί να αποκτήσει πλήρη έλεγχο των μολυσμένων υπολογιστών, δίνοντας έτσι την ικανότητα στη CIA να εκτελέσει πολλές λειτουργίες στο μηχάνημα στόχο. Μερικές από αυτές είναι η υποκλοπή και η διαγραφή δεδομένων, η εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού και η διαχείριση των εργασιών. Να σημειώσουμε ότι το Αθήνα είναι γραμμένο σε Python και αναπτύχθηκε τον Αύγουστο του 2015, ένα μήνα δηλαδή μετά την κυκλοφορία των Windows 10 της Microsoft. 11χρονος χακάρει συσκευές Bluetooth χρησιμοποιώντας Raspberry Pi. Ο 11χρονος Αμερικανός Ruben Paul, ή αλλιώς Cyber Ninja, όπως συνηθίζουν να τον αποκαλούν, είναι ο νεότερος ethical hacker που αποκάλυψε κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Στα πλαίσια μιας ζωντανής επίδειξης, ο Paul έκανε ένα έξυπνο αρκουδάκι που συνδέεται με iCloud μέσω Bluetooth και Wi-Fi να μεταδίδει και να λαμβάνει μηνύματα. Συγκεκριμένα, συνέδεσε ένα Raspberry Pi στο φορητό υπολογιστή του και άρχισε να σκανάρει την αίθουσα για διαθέσιμες συσκευές με Bluetooth. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Python, διείσδυσε στο αρκουδάκι και άρχισε να μεταδίδει ηχογραφημένα μηνύματα από το κοινό. Το συμπέρασμα: με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκατοντάδες παιχνίδια για να υποκλέψουν πληροφορίες ή να κατασκοπεύουν τα παιδιά. WannaCry Decryption Keys, ξεκλείδωσε τα αρχεία σου χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις. Εάν ο υπολογιστής σου έχει μολυνθεί από το WannaCry που έχει σπείρει τον πανικό τον τελευταίο καιρό, ίσως υπάρχει ένας τρόπος για να πάρεις πίσω τα κλειδωμένα σου αρχεία χωρίς να χρειαστεί να πληρώσεις. Με ποιο τρόπο? Σύμφωνα με μεγάλο ερευνητή ασφαλείας, μπορείς να ανακτήσεις δωρεάν τα μυστικά κλειδιά κρυπτογράφησης που χρησιμοποιήθηκαν από το ransomware. Συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ένα εργαλείο αποκρυπτογράφησης που ονομάζεται WannaKey. Ωστόσο, το WannaCry έρχεται με κάποιους περιορισμούς και μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν ο υπολογιστής σου δεν έχει κάνει επανεκκίνηση μετά τη μόλυνση ή αν η μνήμη δεν έχει κατανεμηθεί ή διαγραφεί με κάποια άλλη διαδικασία. Περισσότερα για το WannaCry αναφέρονται αναλυτικά σε πρόσφατη έρευνα του SEC News και συγκεκριμένα πώς στοχοποιούνται εταιρείες και οργανισμοί. Ποιες εταιρείες τροφίμων, τράπεζες, ξενοδοχεία, πολυεθνικές αλλά και μικρότερες επιχειρήσεις παραμένουν εκτεθειμένες στο WannaCry ransomware? Ακόμα, τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι υπεύθυνοι συστημάτων τα οποία βρέθηκαν εκτεθειμένα στον ιό? Στο secnews.gr θα βρείτε την έρευνα της συντακτικής ομάδας στον ελληνικό κυβερνοχώρο. Είμαι η Άννα και αυτά ήταν τα νέα του SEC News για αυτή την εβδομάδα. Για περισσότερα νέα, κάντε subscribe στο κανάλι μας. Για ακόμα περισσότερα νέα, μπείτε στη σελίδα μας secnews.gr.